δύο, τρία. Τσίπα, 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 σφίγγες, με μεγάλη φωνηδιά. Τον τσιμπάνε μες στη μούλη, τον τσιμπάνε και στο σώμα. Να βλάψω ο άντρος ο μας, μας έκλαιε τον Μπράιαν. Και οι πονηρές τις φίγγες, τον τσιμπήσανε στα αυτιά. Καλό, αλήθεια είναι. Ναι, η αλήθεια είναι πως είναι. Η αλήθεια είναι ότι έχει καλό μέτρο και στίχο, αλλά είναι λιγάκι τσιμπημένο. Πώς να μην είναι τσιμπημένο, αφού μιλάμε για σφίγγες. Το πιάσατε. Καλό δεν ήταν. Το καταλάβατε. Οι σφίγγες το τσιμπήσανε. Ναι, Κάρο, ναι. Καταλαβαίνουμε. Τσιμπημένο, έτσι είπα, γιατί τσιμπήσαν τα αυτιά του Μπράιαν. Θα ήταν όμως ωραία να του τσιμπούσαν το πισινό. Τώρα αυτό ήταν καλό και δεν ήταν το δικό μου. Καλό είναι, καλό. Παιδιά, σας συγχαίρω. Είναι πολύ καλό, σας συγχαίρω. Γιατί, για αυτό που κάναμε στον Μπράιαν. Το άξιζε του βλάκα. Ναι, γιατί μας δούλεψε. Επειδή κορόδεψε τους ατρόμητους. Όχι, 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 παιδιά. Σας συγχαίρω για το τραγουδάκι που βγάλατε για τον Μπράιαν. Πολύ, πολύ έξυπνο. Σας μιλάω σοβαρά. Πολύ έξυπνο. Ξέρω ότι περνάτε πολύ καιρό μαζί του, ε. Τι τρέχει, κύριε Βίκτορ. Σιωπή. Μόλις σκέφτηκα κάτι. Μποκίτα, μου ήρθε μια καταπληκτική ιδέα. Χαμογελάμε εδώ. Τι πάει να πει χαμογελάμε, Μποκίτα. Πότε έλειψαν οι φανταστικές ιδέες από τον προγονό σου? Πάντα. Α, ναι. Ναι. Έτσι λοιπόν, έτσι εμπιστεύεστε τον κύριο Βίκτορ Παστιτσότη. Πολύ καλά, δεν σας λέω τίποτα. Κομμένη, δεν σας λέω την καταπληκτική ιδέα που είχα. Όχι, όχι. Πείτε μας, τι ιδέα. Έλα, όχι, όχι. Παπά, πείτε μας. Προσβλήθηκα. Δεν θα σας πω τίποτα. Καλά, καλύτερα μην πείτε. Έλα. Καλά, λοιπόν. Εντάξει, αφού επιμένετε. Θα πάμε όλοι στο Μουντιάλ, παιδιά. Ωραία! Πώς? Βγάλτε ένα χαρτί. Είμαστε οι πρώτοι. Φωνές ανακούσεις και τέλειο δυνατό. Αν μαζί σε αγώνα στο κήπεδο αυτό. Είμαστε εμείς, είμαστε εμείς, είμαστε οι πρώτοι. Είμαστε οι πρώτοι, είμαστε αδέρφια. Είμαστε πάντα μια αγκαλιά. Ολέ, ολά, είμαστε ατρόμητοι και η φιλία. Θέλουμε πάντα να νικά. Όλε, όλα, όλε, όλα, όλε, όλα. Ατρόμητοι! Όλε, όλα, όλε, όλα, όλε, όλα. Ατρόμητοι! Αν συναντήσεις δρόμο, σου πω αγκαλιά να φτιάχνει ομάδα σ' αυτή τη γειτονιά. Είμαστε εμείς, είμαστε οι πρώτοι. Φωνές ανακούσεις και τέλειο δυνατό. Αν μαζί σε αγώνα στο κήπεδο αυτό. Είμαστε εμείς, είμαστε εμείς, είμαστε οι πρώτοι. Είμαστε οι πρώτοι, είμαστε αδέρφια. Είμαστε πάντα μια αγκαλιά. Ολέ, ολά, είμαστε ατρόμητοι και η φιλία. Θέλουμε πάντα να νικά. Όλε, όλα, όλε, όλα, όλε, όλα. Ατρόμητοι! Όλε, όλα, όλε, όλα, όλε, όλα. Ατρόμητοι! Και γιατί να βγάλουμε ένα χαρτί? Για να γράψουμε. Αν είναι για να γράψουμε κάποιο διαγώνισμα, έχω ήδη γράψει σε όλα. Όχι, κύριε. Δεν έχει να κάνει με διαγώνισμα. Και τότε? Σκεφτείτε λιγάκι. Βάλτε αυτό το μυαλουδάκι που έχετε να δουλέψει. Γιατί γράψατε αυτό το τραγουδάκι για τον Μπράιαν? Γιατί είναι ψεύτης όπως όλοι οι φωνιάδες. Ναι. Πολύ ναι. Καλά. Εκτός από αυτό,
Μπορέσατε να το κάνετε επειδή είσαστε Αργεντίνοι. Τι? Φυσικά, τα αργεντίνικα συνθήματα είναι τα πιο έξυπνα στον κόσμο. Εμείς οι Αργεντίνοι έχουμε ταλέντο στην έμπνευση. Έχουμε ταλέντο στη δημιουργία. Ναι, αλλά τι σχέση έχει αυτό με το Μουντιάλ? Τι πάει να πει τι σχέση έχει? Τα συνθήματα από άλλες χώρες δεν έχουν ταλέντο, είναι βαρετά. Οι Γερμανοί, πείτε μου πώς εμψυχώνουν την ομάδα τους. Ζήτω η Γερμανία! Ζήτω η Γερμανία! Χάλια! Και οι Γάλλοι? Ζήτω η Γαλλία! Ζήτω η Γαλλία! Μήπως έχετε δει ποτέ τους Ισπανούς πως ενθαρρύνουν την εθνική τους ομάδα? Ναι, εμπρός ενθικάρα! Και μπάρτσα! 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 Δεν φαντάζεστε πως είναι τα γιαπωνέζικα συνθήματα? Πομ πομ πο, εμπρός Ιαπωνία, εμπρός. Πομ πομ πο, ζήτω Ιαπωνία. Πρόσεξε, γιατί οι Βραζιλιάνοι τα πάνε καλά με τα συνθήματα. Όχι, 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 Φέντε. Οι Βραζιλιάνοι έχουν τα τύμπανα και τα άλλα όργανα, αλλά ωραία τραγουδάκια και συνθήματα όπως εμείς δεν έχουν. Ναι, αλλά τι σχέση έχει αυτό με το ταξίδι στο Μουντιάλ? Πρόσεχη, ακούστε αυτό που θα σας πω. Να μην βγει παρά έξω, για να μην μας κλέψουν την ιδέα. Θα ανοίξουμε το δικό μας εργαστήρι με τραγουδάκια και ομαδικά συνθήματα. Και θα πουλήσουμε αυτά τα τραγουδάκια σε όλες τις ομάδες του κόσμου. Με τα λεφτά που θα μας δώσουν, θα πάμε στη Γαλλία. Πώς σας φαίνεται? Μια τρέλα. Είναι μια τρέλα που σηκώθηκες μόλις εγχείρησα γέρο. Ο Ρούντι έχει δίκιο. Καλά, δεν θα μείνω στο κρεβάτι όλη μέρα, σε παρακαλώ. Και εμείς δεν θα μπορέσουμε να σε περιποιηθούμε, Αλφονσίτο, γιατί μόλις φέραμε το χέρι. Ωραία, θα σου ετοιμάσω ένα τσάι. Θέλεις κάτι κι εσύ? Δεν θέλω τίποτα, όχι. Τι κακή διάθεση που έχεις για την ηλικία σου. Μα σταματήστε ένα λεπτό. Πώς θέλετε να μην έχω κακή διάθεση? Όλο γέρο και γέρο με λέτε. Σταματήστε πια με αυτό το αστείο. Μάλιστα, κύριε, έχω κακή διάθεση πια. Ξέρετε γιατί? Γιατί ήμασταν έτοιμοι να τελειώσουμε τους ατρόμητους χάρη στον Μπράιαν και χάλασαν όλα. Η χασοβιόλα, η κάτα φταίει όλα. Μη μου πεις. Όταν έρθει θα τη βουτήξω στο λέω, θα δεις πώς θα την κάνω. Θα θέλει να πεθάνει. Όλες οι γυναίκες είναι ίδιες. Ίδιες! Πήγα να ανοίξει την πόρτα. Ανοίγω εγώ. Ωραία. Γεια σου, παιδί μου. Ακριβώς με σας ήθελα να μιλήσω. Τι σύμπτωση, και εγώ ήθελα να μιλήσω μαζί σας. Κύριε, παρετούμε. Πώς? Παρετείτε. Ναι, την άκουσα. Τότε γιατί θέλετε να το επαναλάβετε? Εγώ δεν μπορώ να δουλεύω σε ένα σπίτι που κάνουν κακίες εναντίον των ατρόμητων. Με καταλαβαίνετε? Τι κακίες? Πήγαινε στην κουζίνα να σερβίρεις το τσάι που είναι έτοιμο. Το τσάι που σου ζήτησα, αυτό που μου έφτιαξες. Δεν φαντάζεστε πόσο καιρό περίμενα αυτή τη στιγμή, Δεν φαντάζεστε πόσο το ευχαριστιέμαι. Δεν σας αντέχω άλλο, κύριε. Δεν αντέχω άλλο ούτε την κυρία Ντόλη. Αντέχω για το θράσος της και όλα όσα κάνετε μέσα σε αυτό το σπίτι είναι μία καταστροφή. Ο τόνος σας, κυρία! Κοιτάξτε αυτό το δαχτυλάκι να το βάλετε στη μύτη σας που την έχετε και μεγάλη. Εσείς για πείτε μου, τι γελάτε, μαρμαροκολόνα. Πληρώστε με αυτά που μου χρωστάτε μέχρι σήμερα. Έτσι, εμπρός, πλήρωσε τη μια και καλή για να φύγει. Γιατί δεν την πληρώνεις εσύ? Δικαιολογημένα έχεις φήμη τσιγκούνι, ε. Ποιος την προσέλαβε? Εγώ. Επομένως, πλήρωσε την. Φτάνουν. Εντάξει είναι. Κοιτάξτε, λυπάμαι για τα παιδιά τα καημένα. Εκείνα δεν έχουν καμία σχέση. Αλλά εσάς ελπίζω να μην σας ξαναδώ ποτέ στη ζωή μου. Να μην σας ξαναδώ. Παλιά άνθρωποι, ορίστε μας. Έλα, πέρασε, αγάπη μου. Γεια σας, είναι εδώ, Χέντι. Ο αδερφός μου ξεκουράζεται, γι' αυτό και δεν μπορείς να τον ενοχλήσεις. Φύγε. Θα περιμένω να ξυπνήσει. Δεν με άκουσες, φύγε. Ο αδερφός μου αναπαύεται αυτή τη στιγμή, γι' αυτό να μην τον ενοχλήσεις. Πήγαινε. Φύγε τώρα. Πώς νιώθεις? Καλά. Είμαι πολύ καλά. Σου πέρασε ο πόνος? Κοίτα, ούτε που σκέφτομαι τον πόνο. Τώρα το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να ξαναπαίξω ποδόσφαιρο. Να περπατήσεις. Να παίξω. Μα είναι δυνατόν το μόνο που σε ενδιαφέρει να είναι το ποδόσφαιρο? Σχεδόν. Πρώτα να περπατήσω, μετά το πιο σημαντικό είναι να παίξω ποδόσφαιρο. Α, καλώς. Σου έφερε ένα τσαγάκι. Θησαυρός. Ελπίζω να το έχεις ετοιμάσει καλά. Δεν μπορεί να είσαι τόσο άχρηστη που να μην μπορείς να φτιάξεις ούτε ένα τσάι. Τι κακίστρο, ε. Ναι, σαν την αδελφή σου. Γιατί?
Ήρθε να σε δει η Γιασμίν και η Νάτη την έδιωξε. Με έχεις δει να παίζω στην άμυνα. Είμαι αποσίδερο στην άμυνα εγώ, ξέρεις. Τι γρήγορα που υποχωρείς. Όχι, δεν είναι αυτό. Ναι, αυτό είναι. Λοιπόν, για πες μου, πόσες φορές έπαιξες στην άμυνα. Να σου πω την αλήθεια, πολύ λίγες. Γι' αυτό, Κόκκι, εγώ δεν έχω ιδέα από ποδόσφαιρο, αλλά νομίζω πως δεν χρειάζεται να μαλώνεις με τον τεχνικό. Αφού σε βάλει αυτό σε αυτή τη θέση, παίξε. Κοίτα, είναι σαν να μάλωνα εγώ με ένα χορογράφο γιατί με κάνουν να χορέψω διαφορετικά από ό,τι χορεύω συνήθως. Όχι, απλώς θα το επιχειρήσω, θα το προσπαθήσω μέχρι να το καταφέρω. Έχεις δίκιο. Μην διστάζεις, προσπάθησε, αξίζεις ναι. Πολλά. Τώρα δεν μπορώ να διστάσω. Έτσι σε θέλω. Ωραία, τώρα πήγαινε να προπονηθείς γιατί έχεις αργήσει. Ωραία, ευχαριστώ. Γιατί? Που με έπεισες. Γεια σου. Γεια. Ήρθες για να χαιρετήσεις το φίλο σου. Τι λες μικρή. Λέω αυτό που βλέπω. Αν θέλετε να το κρατήσετε μυστικό, τότε κρυφτείτε λιγάκι καλύτερα. Ήταν καλό το τσάι. Ναι, πολύ ωραίο. Σου έχω μια έκπληξη. Τι? Τώρα θα δεις. Γεια σου, Γιασμίν. Έλα, κάθισε. Λοιπόν, σας αφήνω μόνος. Μπορείς να μείνεις. Τι καλά που ήρθες. Η Ειρήνα ήρθε να με βρει. Συγγνώμη για αυτό που έγινε με την Άτη. Κοίτα, είχε ενδιάσει τα δράματα. Κοίτα, την άλλη φορά που θα σε διώξει, άστη, μην της δώσεις σημασία. Κοίτα, Χέντι, αυτό που δεν θέλω είναι να κάνω φασαρία στο σπίτι σου. Και εσύ πώς αισθάνεσαι? Τώρα που ήρθες, καλύτερα από ποτέ. Μέχρι που έχω όρεξη να χορέψω. Χέντι! Ναι, είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Δεν βλέπω την ώρα να αρχίσω τη φυσικοθεραπεία. Κοίτα, δεν θα σταματήσω μέχρι να ξαναγίνω αυτός που ήμουν. Βέβαια, και θα με αφήσεις να σε βοηθήσω. Βέβαια. Α, σχετικά με το σχολείο μην ανησυχείς, τα φωτοτύπησα όλα, για να τα έχεις όταν τα θέλεις. Είσαι φοβερή. Καλά, δεν είναι τίποτα. Τρελαίνομαι να σε βοηθάω. Χέντι. Ναι. Έχεις επισκέψεις. Ποιος? Γεια σου, Χέντι. Μαμά! Θα ήθελα πολύ να έρθω νωρίτερα, αλλά είχα πολλή δουλειά, μωρό μου. Ναι, βέβαια. Και η δουλειά είναι πολύ πιο σημαντική από το γιο σου. Μωρό μου, μη με κατηγορείς πάλι. Είμαι εδώ γιατί σε νοιάζομαι. Και ο μπαμπάς? Τι είδες, σου τηλεφώνησε? Ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε για σας. Ούτε για μένα. Ευτυχώς έχω να τον δω ένα χρόνο τώρα. Ναι, και εμείς το ίδιο. Σε παρακαλώ. Εντάξει, εντάξει. Χωρίς κατηγορίες. Φαντάζομαι να μείνεις μερικές μέρες, ε? Θα το ήθελα, αλλά δεν μπορώ, αγάπη μου. Πολύ δουλειά. Ναι, ήρθα για 2 μέρες. Πρέπει να πάω στη Βραζιλία να κλείσω δουλειές και να γυρίσω στην Ελβετία. Δεν ήθελα να γυρίσω πίσω χωρίς να σε δω. Ο Ρούντι μου είπε για την εγχείρηση. Α, δηλαδή αν δεν σου είχε πει τίποτα ο Ρούντι και αν εγώ δεν εγχειριζόμουν, εσύ δεν θα εμφανιζόσουν, ε? Μαμά, θα σου κάνω μια ερώτηση. Ήρθες εδώ από αγάπη ή από ίκτο? Καλά, καλά, πες πως δεν σε ρώτησα τίποτα. Μωρό μου, είμαι εδώ γιατί σ' αγαπώ. Γιατί ενδιαφέρομαι. Έλα, πες μου. Αγόρι μου, πες μου τώρα, ποιο ήταν το κορίτσι που ήταν μαζί σου?
Είναι το κορίτσι σου, ε? Έχω γλυκάκια για όλες σας! Καραμέλες, τρελαίνομαι! Ναι, με σοκολάτα, με φρούτα, με μπανάνα, είναι νοστιμότατες. Προσέξτε, γιατί μόνο αυτές είναι οι αυθεντικές που έχουν το λαγουδάκι μπροστά. Πέρασες, Άντι, είσαι μια γλύκα. Όχι, είμαι μια γλυκούλα. Καλά, και αυτές που πέρασαν οι θαυμαστριές μας. Κοιτάξτε τα γράμματα που έφτασαν. Αυτό από τη Λούκα Αλκάζαρ δε Μπουρζούκο. Είναι από το Ρίβερ και θαυμάζει την Τατιάνα. Ναι. Και η Ατρόμητη είναι φοβερή. Αυτή είναι από τη Μιλάγκρος Πας δε Μπελγκράνο που είναι θαυμάστρια όλων των Ατρόμητων και η αδελφή της η Μερσέντες πεθαίνει για το χέρι. Τι έχει να πάθει η Γιασμίν μόλις το μάθει. Αγίρινα, άμα είναι να ζηλεύει όλες όσες τους αρέσουν τα γαλάζια ματάκια, χάθηκαμε. Η ματάρες που έχει ο άτιμος σκίζει. Αυτό που σκίζει είναι ο Φέντα. Κοιτάξτε πόσα γράμματα έχουν έρθει γι' αυτόν. Πάρε, Ειρήνα. Και εμένα τι μου τα δίνεις, δώστε εσύ. Όχι, δώστε μου, θα τα δώσω εγώ. Όχι, όχι, καλύτερα να τα δώσω εγώ, τι βέβαια. Ακούστε, αυτή είναι από τη Ζιζίδα Μέλα, από την πρωτεύουσα. Και λέει πως θαυμάζει τον Κόκκι. Ποια θα το δώσει? Θα το τη δώσω εγώ. Γιατί δεν τη δίνεις εσύ καλύτερα, Τατιάνα? Ξέρεις κάτι, Νάτι? Ναι. Δεν σε αντέχω άλλο πια. Ναι, ωραία. Τι ντάποσες. Αφήστε την κορίτσια, μην της δίνετε δικαιώματα, συνεχίζουμε. Αυτή είναι η μαμά του Βαρσελίτο. Λέει ότι είναι φύλαθλος και στέλνει ευχές για περαστικά στο Χέντι. Έτσι, κουράγιο, Χέντι! Κουράγιο! Πάω εγώ, κάτσε, κάτσε λίγο. Λοιπόν, λοιπόν. Γεια σου, Γιασμίν. Γεια. Κορίτσια, γνώρισα τη μαμά του Χέντι. Τι, γνώρισες επιτέλους την πεθερά σου? Ποιος θα αλλάξει για γκολ? Αλλάζω και πάω. Περίμενε, Φελίπε. Περίμενε, γιατί θέλω να μιλήσω μαζί σου. Οχ, όλα χάλασαν. Φελίπε. Φελίπε, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω για να σε πείσω, παιδί μου. Τι τρικλοποδιά ήταν αυτή στον Γκάρο, τι έχεις πάθει? Δεν τον χτύπησα εγώ. Πήγα και με τα δύο τα πόδια στην μπάλα. Α, βέβαια, πας και με τα δύο πόδια μπροστά, μα αυτό είναι τρικλοποδιά. Καλά, τουλάχιστον δεν παραπονέθηκε. Δεν παραπονέθηκε γιατί ο Κάροτ είναι καλό παιδί, γι' αυτό δεν παραπονέθηκε. Άκουσε να σου πω ένα πράγμα. Τι γίνεται, Φελίπε, αν τρελαθεί ξαφνικά ο Κάροτ και σου ανταποδώσει την τρικλοποδιά, τι γίνεται? Αν μου την ανταποδώσει, θα το δεχτώ. Α, θα τη δεχτείς? Ναι. Αχ, Φελίπε, δεν ξέρω τι να σου πω πια, παιδί μου. Αλήθεια, δεν ξέρω τι να κάνω με σένα. Δεν ξέρω. Τρελέ, έχει δίκιο, στο είπα χίλιες φορές. Για ρώτησε τον Πασαρέλα αν του αρέσουν οι δυνατοί παίχτες σαν και εμένα. Δυνατή, ναι, αλλά εσύ έχεις άγρια ένστικτα. Τι πάει να πει άγρια ένστικτα? Το ποδόσφαιρο είναι για άντρες. Την αγαπάω πολύ. Είδες τι μου έφερε αυτό το ταξίδι? Τι, το μόνο που σε ενδιαφέρει από τη μαμά είναι τα δώρα? Α, μην αρχίζεις, εντάξει. Κοίτα, εγώ θα προτιμούσα, αντί να μας φέρνει τόσα δωράκια, να εμφανίσετε πιο συχνά και να μας σκέφτεται. Λοιπόν, η μαμά μας σκέφτεται και τους δύο. Γι' αυτό και ήρθε. Καλά, βέβαια. Έχεις δίκιο. Τουλάχιστον εκείνη εμφανίστηκε. Όχι σαν τον μπαμπά. Όχι, ο μπαμπάς, ξέρεις ότι ο μπαμπάς... Όχι, Νάτι, μην τον υποστηρίζεις. Ο μπαμπάς εξαφανίστηκε. Δεν αξιώθηκε να με πάρει τηλέφωνο να μάθει πώς ήμουν. Δεν είναι αλήθεια. Ο μπαμπάς πάντα παίρνει τηλέφωνο. Ναι, εσένα σε παίρνει, Νάτι. Εσένα, Νάτι. Εγώ ήμουν σαν απειρικό καροτσάκι, ήμουν άσχημα. Μου έκαναν εγχείρηση και δεν με πήρε ούτε ένα τηλέφωνο. Δεν έχει καμία σχέση, Χέντι. Δεν έχει σχέση. Πάει καιρός που δεν τον βλέπω. Γιατί ο μπαμπάς είναι στην Ευρώπη, δεν μπορεί να έρθει. Έχει πάρα πολύ δουλειά στην Ευρώπη. Ναι, βέβαια. Αλλά έστειλε να σε πάρουν πέρσι για να πας διακοπές μαζί του, έτσι δεν είναι? Τι, ζηλεύεις? Νάτι, ο μπαμπάς δεν μου έχει στείλει ούτε ένα γράμμα για τα γενεθλιά μου, καταλαβαίνεις? Ο μπαμπάς δεν μ' αγαπάει. Δεν είναι αλήθεια αυτό? Ναι, είναι αλήθεια, Νάτι. Ο μπαμπάς δεν μ' αγαπάει, ποτέ δεν μ' αγάπησε. Ποτέ! Ολέ, ολά. Κακόνι, πες μου, ναι. Η αδελφή σου ήρθε χωρίς τον τόρημα? Είναι χωρισμένη η αδελφή μου. Α, κοίτα την καλά. Και πες μου κάτι ακόμη. Της άφησε λεφτά ο σύζυγος? Εκείνη πάντα έχει λεφτά. Κληρονόμησε τα μισά από την περιουσία του παππού μου. Oh,
Είναι λοιπόν τακτοποιημένη σαν και εσένα. Ναι, μόνο που δεν έχει κάποιον που τη τα τρώει όπως έχω εγώ εσένα, το αλφοσίτο μου. Τι αστείο. Και σίγουρα αφού ζει στην Ελβετία θα πρέπει να έχει λογαριασμό σε κάποια μεγάλη τράπεζα που τη δίνει μεγάλου στόχου. Όχι μόνο αυτό, είναι διευθύντρια τράπεζα. Επιπλέον αντιπροσωπεύει πολλές τράπεζες και επιχειρήσεις και όλα αυτά. Αχ, καλά πάμε. Η γυναίκα τη ζωή μου. Α, ναι. Ναι. Αχ, κουνιαδίτσα, το φορεματάκι που μου έφερε μου έρχεται τέλεια. Θα μου άρεσε πολύ να πάμε μαζί για ψώνια στο Παρίσι. Αχ, όχι, αγάπη μου, με συγχωρεί, αλλά εμένα μου αρέσει να αγοράζω τα ρούχα μου από το Μιλάνο, βλέπει. Έχω ένα σχεδιαστή στο Παρίσι. Α, υπέροχο. Μου φτιάχνει κάτι ρούχα. Αχ, τι μου λες, σοβαρά. Δεν υπάρχει λόγο, Αμελίτε, να ντύνεστε τόσο καλά. Εσείς είστε μια κούκλα. Ό,τι και να φορέσετε. Μπορεί να πει αυτό το γελίο κύριο να το βουλώσει. Σε παρακαλώ, Αλφοσίτο, βούλωσέ το. Εντάξει. Κουνιάδε. Θα είναι δύσκολο για το Χέντι που τον επισκέφτηκε η μαμά του, ε. Ναι, τον είχε ξεγραμμένο. Είναι αλήθεια, από πότε έχει να δει αυτή η γυναίκα τα παιδιά της. Ναι. Α, όχι, παιδιά, μην την κατακρίνετε. Μπορεί να είναι αλήθεια ότι δεν μπορεί να έρχεται λόγω δουλειάς. Α, Λάουρα, μα ποια δουλειά, δεν κάνει τίποτα. Τα παιδιά έχουν δίκιο. Για να δούμε λοιπόν, πες μου πόσο καιρό θα μπορούσες εσύ χωρίς τα παιδιά σου. Εγώ? Ναι. Ούτε μία εβδομάδα. Αλλά συνηθίστε στην ιδέα, γιατί από τις 10 Ιουνίου ως τις 20 Ιουλίου θα πάμε στη Γαλλία. Ναι. Σίγουρα με την επιχείρηση που ξεκινάμε, σίγουρα θα πάμε. Τι επιχείρηση μπορείτε να κάνετε ναι, εσείς? Ναι, ποιοι είναι καλύτεροι από εμάς για να βγάλουν τραγουδάκια για την ομάδα, παρακαλώ. Ένα τραγουδάκι για τη χώρα μου. Ομάδα, ομάδα, υπάρχει μία του Μίκη, του Γκούφι και του Ντόναλτ. Της Ρωσίας είναι όλοι οι πλούτοι. Της Ρωσίας είναι... Τι είναι αυτά που λες? Ότι της Ρωσίας είναι όλη σκυλιά σαν τον πλούτο. Παιδιά, θέλετε καραμέλες? Ωραία. Ναι, έλα, δώσε και στον Ταρουσίτα. Για τον Ταρούσα και για όλους. Άστο, κοιτάξτε παιδιά, έχει ροδάκια, θέλετε? Ναι, ναι, είναι πολύ ωραίες οι ροδίτσες. Σου είπα πως είναι για όλους. Έλα, Ταρούσα, μοίρασέ τα. Εντάξει, εγώ θα τα μοιραστώ αν μου χαρίσετε τα χαρτάκια, ναι. Εντάξει. Αλλά αν ένα χαρτάκι κερδίσει θα μου το δώσει, γιατί θέλω να τα ανταλλάξω με το δικό μου, εντάξει, Ταρούσα? Ναι, παιδιά, σαν γιορτή είναι όλα αυτά. Αυτός που θα έπρεπε να κάνει γιορτή είναι ο Χέντι για την εγχείρηση και που έχει εδώ τη γριά. Ναι. Δεν ξέρω αν θα έχει διάθεση για γλέτια για το συγκεκριμένο λόγο. Να δούμε αν θα τον πάρει η μαμά του μαζί της. Θα ήταν καλύτερα να πάρει την Άτη, να δείτε πόσο θα γλεντούσαμε. Σταματήστε, περίεργο που ο γέρος του δεν έχει έρθει να τον επισκεφτεί ακόμα. Τι κάνεις εδώ τέτοια ώρα? Μου έχουν απομείνει τα μαθηματικά. Απίστευτο, ε? Και ο Μονίτο είναι αυθεντία. Όχι, ποιος Μονίτο? Εγώ μιλάω για τον κύριο Βίκτορ. Την έχω δεμένη ή δεν την έχω δεμένη, κύριε Αρτούρο? Κοίτα με, με τη στολή και με όλα. Δεν ξέρω τι να σου πω, Κόκα. Τι θέλεις να σου πω τώρα? Ο Βίκτορ μου δεν θέλει να με αφήσει να έρθω στο Μουντιάλ. Λέει ότι πρέπει να πάει ο ίδιος και εγώ δεν μπορώ να πάω γιατί πρέπει να φροντίσω τη Λέσχη. Πώς σου φαίνεται αυτό τώρα? Θέλεις να σου πω τι νομίζω εγώ? Είναι ασφαλοκράτης. Αυτό λέω κι εγώ. Κοίτα, έχω φτάσει μέχρι εδώ μαζί. Ωραία. Θέλεις να μου πεις τι θα κάνω τώρα με αυτό το καλάτι με τα ντελικατέσεν που ετοίμασα για το λαχνό, τους λαχνούς που τα πουλούσα για να αγοράσω τα ειστήρια? Αχ, δεν είναι καθόλου δίκαιο αυτό. Τώρα που πρόστασα και καινούργια προϊόντα. Ναι. Κοίτα αυτήν εδώ την τούρτα από μπαντζάρι. Δεν είναι υπέροχη? Θεϊκή. Πραγματικά είναι βοβαρή. Θεϊκή, είναι υπέροχη. Μπούκα, δεν είναι τόσο δύσκολο, ε? Δύο οκτάρια είναι μια μαύρη. Δύο μαύρες είναι μια λευκή. Και δύο λευκές είναι μια στρογγυλή. Λοιπόν, για πες μου, πόσες μαύρες είναι μια στρογγυλή? Εξαρτάται. Από τι? Αν οι μαύρες είναι χοντρές ή λεπτές. Έχω μια θεία που τη λέμε μαύρη, αλλά είναι γεματούλα, ε. Άσε, Μπόκα, θα σου εξηγήσω αύριο. Είναι εδώ. Γιατί δεν τηλεφωνείς καλύτερα στη Βέρο και να της εξηγήσεις τι σχέση έχεις με τον Κόκκι? Ξέρεις κάτι? Σε βαρέθηκα. Μικρή συνεχώς ανακατέβασε εκεί που δεν σας παίρνουν. Δεν σε αντέχω άλλο. Αντέχεις, είναι που σου λέω την αλήθεια, που δεν σε πειράζει που κλέβεις τον άντρα μιας άλλης. Το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι να παθιάζεις την νεαρή μαζί σου. Όχι! Θα μου το πληρώσεις αυτό τα πιάνα!
Όχι, η πατσαρόπιτά μου! Ω, θέλω να δοκιμάσω! Μια νόστιμη! Έλα, μη φεύγεις! Θέλω κι άλλο να φάω! Ο Χέντι είναι χαρούμενος που σε βλέπει. Θα ήθελα να μείνω λίγο ακόμη, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Αλλά δεν μπορείς βέβαια. Όχι, όχι, έχω πολλή δουλειά ντόλη. Το φαντάζομαι. Ως πότε θα μείνεις? Το εισιτήριό μου είναι για αύριο. Αχ, όχι. Μέκ, αγάπη μου. Να σου συστήσω την αδελφή του συζύγου μου, την Αμελίτα. Χαίρο πολύ. Γεια. Η μαμά του Χέντι. Ναι. Αυτή η τόσο γοητευτική γυναίκα που βλέπεις εδώ είναι η σύζυγος του Λουτσέρο. Α, επομένως είστε ο γιος του Λουτσέρο. Όχι. Όχι, αλλά είναι σαν γιος του. Ο σύζυγός μου λατρεύει το γιο μου. Α, είστε φίλος του Χέντι. Όλοι εδώ είμαστε φίλοι του Χέντι. Είναι φοβερό παιδί, αλήθεια. Τέλειο. Α, μη μου το λες. Μα βέβαια, περάστε από τη Λέσχη για να δείτε πώς κάνει σαν τρελός προπόνηση ο Μονίτο. Αλλά πώς, δηλαδή θα αγωνιστεί για το ρεκόρ? Ναι, αφού στο είχα πει Ρογγέλιο, σε 2 μήνες θα έχει τον αγώνα. Μεγάλος ο Μονίτο, μεγάλος. Δεν ξέρετε τι γνώρισα μόλις τώρα. Προς Θεού, προς Θεού, σε ικετεύω, Κόκα, σταμάτα με το θέατρο. Όχι, όχι, καμία σχέση. Γνώρισα τη μαμά του Χέντι. Την Αμελίτα. Συγγνώμη, αλλά εσείς πού τη γνωρίζετε? Η Αμελίτα ζούσε πριν από μερικά χρόνια εδώ στη γειτονιά μας, ξέρεις, και... Αχ, Θεέ μου, αυτή ήταν η Αμελίτα. Αυτή και ήταν κόμμα τους, δεν ξέρω. Όχι, 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 Κοκά, όχι, όχι. Πρωτού παντρευτώ με σένα, μετά δεν την ξαναείδα καθόλου. Όχι, όχι, ποτέ, όχι. Όχι, όχι, με τίποτα. Θυμήθηκε ότι έχει και παιδί. Σωστά, αλλά Χέντι, ίσως... Ίσως τίποτα. Ο μπαμπάς μου δεν μ' αγαπάει. Αυτό να μην το λες. Μα γιατί, αφού είναι η αλήθεια. Ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε για μένα. Ποτέ δεν τον ενδιέφερε. Εγώ δεν υπάρχω για αυτόν. Χέντι... Γιασμίν, είναι η αλήθεια, σου λέω. Ξέρεις από πότε έχω να ακούσω τη φωνή του. Από πότε έχει να μ' αγκαλιάσει. Ωραία, τότε μάλλον είναι πολύ άσχολος. Όχι. Ο μπαμπάς μου δεν με θέλει, Γιασμίν. Ποτέ δεν με ήθελε. Δεν έχει σχέση με σένα, Χέντι. Ναι, έχει σχέση μαζί μου. Κοίτα, την Άτη. Εκείνη την παίρνει τηλέφωνο. Σε εκείνη γράφει. Πάντα είναι μαζί της. Την παίρνει για διακοπές. Με καταλαβαίνεις. Εμένα ποτέ δεν μου τηλεφωνεί. Ποτέ. Αυτό ήθελες? Τι εννοείς? Δεν βλέπεις που τον κάνεις να αισθάνεται άσχημα? Πήγαινε! Όχι, μα δεν έκανα... Πήγαινε, Γιασμίν! Μα μπαμπά, είστε σίγουρος γι' αυτό? Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο, Μποκίτα. Πόσες φορές θα σου το πω? Εγώ μιλάω από εδώ και ο άνεμος παίρνει τη φωνή μου στη χώρα που εγώ διαλέγω. Κοίτα, κοίτα. Από εκεί. Ο άνεμος πάει από εκεί. Πάει από εκεί ο άνεμος. Μπροστά. Περίμενε. Τζαμάικα. Από εκεί είναι Τζαμάικα. Τζαμάικα. Ε, Τζαμάικα! Αγαπητοί φίλαθλοι της Τζαμάικα! Αν θέλετε να σας στείλουμε τα καλύτερα συνθήματα, τότε πρέπει να μας στείλετε το χρήμα! Και τώρα τι κάνεις, μπαμπά? Επιστεύω ότι θα μας στείλουν τα λεφτά, Μπόκα. Δεν θα στείλουν τίποτα. Γιατί όχι? Γιατί δεν είπες πόσο κάνει? Κατάλαβε με όμως, Νατσίτο, πώς θέλεις να γίνεις σκόρερ αφού δεν μπορείς να την κλωτσίσεις? Θα σου μάθω εγώ να κλωτσάς, έτσι. Ναι. Δώσε μου την πάσα. Σε δίσκο! Σε δίσκο, ναι, και Νάτσο. Και βέβαια, δάσκαλε, οι επιθυμίες, οι διαταγές, έμπρος. Νάτσο, Νατσίτο, τι κάνεις, έλα. Ορίστε, δάσκαλε, τη λέξη όπως τη ζήτησες. Όχι, Νάτσο, όχι. Όχι. Να κάνουμε το αντίθετο, ναι, ναι, ναι. Εγώ σου δίνω την πάσα και εσύ την κλωτσάς. Όπως να είναι. Όπως να είναι, όπως να είναι. Κλώτσα, κλώτσα, κλώτσα. Θα κλωτσήσω εγώ. Για να δούμε. Τι χάσαμε, πού στο διάλογο την έστειλες, Νάτσο, πού. Τα έχω σκεφτεί όλα, Μποκίτα. Εγώ δεν τους λέω την τιμή για να πληρώσουν ό,τι νομίζουν εκείνοι, αλλά να πληρώσουν. Τζαμαϊκανοί, περιμένουμε εμείς εδώ. Και, δεν γίνεται τίποτα.
Για τελευταία φορά, αν θέλετε τα τραγούδια, στείλτε μας τα λεφτά! Σου στείλανε τα λεφτά μέσω της μπάλας! Τελειώσατε όλο το Nesquik? Όχι όλο. Παιδιά, χρειαζόμαστε κι άλλο Nesquik. Είναι επίγον! Nesquik! Κάνει το γάλα απόλαυση! Γιατί άργησες τόσο? Είχε κίνηση! Τσόις από τον Μινί. Πρώτα γάλα. Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Έλα, μπαμπά να κάτσουμε, τόσο. Εμείς είμαστε τυχεροί, οι Τζαμαϊκανοί πληρώσανε ίδια τα τραγουδάκια. Τι είπα να πει πληρώσανε? Ναι, στείλανε τα λεφτά μέσα σε αυτή την μπάλα. Ω, σκάσε μπόκα. Ναι. Σοβαρά, Βάσκο, τα λεφτά είναι εδώ μέσα. Ωραία, τι περιμένουμε, ανοίξτε. Ναι, σωστά. Όχι, κύριε. Εγώ θα ανοίξω την μπάλα που είμαι. Είμαι αρχηγός. Αλλά... άσχετα με την κοροϊδία που μου κάνανε αυτοί, εγώ θα την ανοίξω. Μα τι πας να κάνεις εκεί, μπαμπά? Κύριε Βίκτορ! Τζαμαϊκανοί βλάκες! Δεν στείλανε ούτε ένα φράγκο από κοίτα. Ευχαριστώ που ήρθες. Κάθισε. Γιατί μου τηλεφώνησες? Μόλις τώρα με θυμήθηκες, από τότε που μετακόμισες τίποτα. Καλά, συγγνώμη. Τι χρειάζεσαι? Κάνεις μαθήματα μπαλέτου στο Κολόν, ε? Έκανα. Ωραία, γνωρίζεις μια κοπέλα που λέγεται Τατιάνα? Τατιάνα Γκορζάλες? Ναι, αυτή τη γνωρίζεις? Ναι, ναι. Και πώς τα πάτε? Εκείνη μαζί μου όλα καλά. Αλλά εγώ ποτέ δεν τη συμπάθησα. Αυτό μου αρέσει. Πρέπει να σου ζητήσω μια χάρη. Χέντι, θέλεις να φωνάξω το γιατρό? Όχι, όχι, είμαι καλά, μαμά. Δώσε μου το παυσίπονο. Με αυτό του περνάει πάντα, ε? Καλά, εντάξει. Πάρε. Σε πονάει πολύ, αγάπη μου. Λοιπόν, να ξεκουραστείς λιγάκι. Κοιμήσου λίγο, θα σου κάνει καλό. Πάμε, Ντόλι, ας τον αφήσουμε να ξεκουραστεί. Μαμά, μείνε μαζί μου. Δώσ' μου το χέρι σου. Αχ, Λουτσέρο, Λουτσέρο αγαπητέ μου, Αμελίτα, τι γυναίκα, Θεέ μου, τι γυναίκα! Γυναίκα, γυναίκα, γυναικάρα να λες, γυναίκα! Συνεχίστε έτσι να μας ακούσει η γυναίκα μου και να μας σκοτώσει. Και μετά την πάτησες. Όχι, αλήθεια, παιδιά. Τι φοβερή γυναίκα. Τι μανούλη, Θεέ μου. Ο Μιγγέλ, αυτός που είχε την τύχη ήταν ο Μιγγέλ, θυμάστε? Ο Μιγγέλ τα κατάφερε. Ναι, ναι. Ποιος Μιγγέλ? Ο μπαμπάς του Φέντε. Α, με αυτόν έβγαινε μόνο 2 μήνες. Με αυτόν που έβγαινε πολύ ήταν ο Ρεϊνάλντο. Με αυτόν. Α, βέβαια, βέβαια. Εκείνος ο τύπος. Βέβαια. Ο μπαμπάς του Κάροτ. Και του Γκαστόν και της Λουτσιάνα. Αχ, Αμελίτα, Θεέ μου, Αμελίτα. Και να σκεφτείτε ότι μας φαινόταν αγαθούλα, ε. Γιατί? Γιατί όλοι τη θέλαμε έστω και για μια βόλτα. Ναι, αλλά εκτός από ωραία γυναίκα ήταν και καλή κοπέλα. Ναι, καλή ήταν, καλή. Αλλά μετά μην μου πεις ότι δεν κάει και ο Χούλιος, ναι, παρακαλώ. Γνώρισε το σύζυγό της, παραλίγο να του κόψει το κεφάλι. Μην μου λες τίποτα. Μην μου λες αυτό το τίποτα, δεν τον πάω με τίποτα. Τον αλήτη με τίποτα δεν τον πάω. Γιατί το λες αυτό, ε? Γιατί το λέω? Γι' αυτό που έκανε στο Χέντι, αγαπητέ μου. Ορίστε, να είχε ένα παιδί και να μην του δίνει καμία σημασία. Κάτι δεν πρέπει να πηγαίνει καλά στο μυαλό του. Εντάξει, Τόνι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, αλλά να, να έχεις ένα παιδί και ξέρω εγώ αλήτης, να μην δίνει καμία σημασία στο Χέντι, αν είναι δυνατόν. Σα δεν ντρέπετε.
λοιπόν? Μην ανησυχείς, θα το κάνω. Σίγουρα? Ναι, σίγουρα. Θα το διασκεδάσω. Γιατί πράγμα λέγατε? Εμείς, για τίποτα. Μα μόλις μπήκα σταματήσατε. Μιλάγαμε για γόρια, ναι. Βέβαια. Α, κατάλαβα, εγώ περισσεύω. Αγάπη μου. Ναι. Αν με χρειαστείτε, θα με πάνω με τον αδερφό σου. Μην είναι ήσυχη. Να, τι που είχαμε μείνει. Μείναμε στο ότι θα με βοηθούσες. Μην ανησυχείς, βασίσαι πάνω μου. Πάρε το κασετόφωνο. Τον κοίταζα. Ο καημένος πόσο λυπάται για τον πατέρα του. Τον πήρε ο ύπνος αμέσως όταν του κράτησα το χέρι. Έμοιαζε με μωράκι. Δεν είναι μωρό όμως, είναι ένα παιδί. Και σε χρειάζεται, Μελίτα. Όπως χρειάζεται και τον πατέρα του. Γιατί δεν τον παίρνεις τηλέφωνο να έρθει να τον δει? Ο πατέρας του τον βλέπει κάθε μέρα. Πώς? Ρούντι, θα σου εξομολογηθώ κάτι. Ο πρώην άντρας μου δεν έρχεται να τον δει γιατί δεν είναι αληθινός πατέρας του. Τι λες? Όταν παντρεύτηκα ήμουν ήδη έγκυος. Και ποιος είναι ο πατέρας? Ζει σε αυτή τη γειτονιά. Ο Χέντι έχει έναν αδελφό ατρόμητο. Τι, Αμελή? Αμελή! Πάμε, θα τον ξυπνήσεις. Πάμε. Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Ατρόμητη! Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Ατρόμητη! Αν συναντήσεις δρόμο, αγκαλιά να φτιάχνει ομάδα σαν τη γειτονιά. Είμαστε εμείς.